πράγματι την Ισία είναι αντιμέτωπη όχι μόνο με μια κόρυφωση της πανδημίας, αλλά και μια βαθιά πολιτική κρίση. Οχήματα λοιπόν των τινησιακών ενόπλων δυνάμεων περικύκλωσαν το κοινοβούλιο αργά το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, μερικές ώρες μετά την αναγγελία του Προέδρου της Τινησίας, του Κάι Σαΐντ, ότι αναστέλει τη λειτουργία της Βουλής, του Κοινοβουλίου, για ένα μήνα, πάβει την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Χισάμ Μασίση και έρηκε την κοινοβουλευτική ασυλία των βουλευτών. Υπήρξε έντονη οργή και έντονες διαδηλώσεις την προηγούμενη μέρα από χιλιάδες πολίτες κατά των Τινήσιων ηγετών και κατά του κυβερνώντος κόμματος και κυρίως κατά του μεγαλύτερου αντιπολιτευόμενου κόμματος. Εδώ βλέπουμε τις ανακοινώσεις που κάνει ο πρόεδρος της Τινησίας έπειτα από μια έκτακτη σύσκεψη που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με αξιωματούχους των δυνάμεων ασφαλείας. Εδώ βλέπετε και τα πλάνα από τις διαδηλώσεις. Λέει ο πρόεδρος απολύει τον Πρωθυπουργό. Λέει ο πρόεδρος απολύει τον Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος στην ουσία ακριβώς πάβει από τα καθήκοντά του τον Πρωθυπουργό. Ο δε πρόεδρος της Βουλής μίλησε, έκανε λόγο για κατάλυση του συντάγματος και για ένα πραξικόπημα εναντίον της επανάστασης. Είναι εξελίξεις πολιτικές οι οποίες λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ημέρες στην Τινησία με αποκορύφωμα αυτήν την εξέλιξη. Στην ουσία ο στρατός έχει αναλάβει την εξουσία.